Αυτή είναι η εικόνα της Παναγίας Κυρία Ελεούσα Επισκοπιανή, η οποία για πρώτη φορά επαναπατρίζεται στην Κρήτη, όπου θα αναποτεθεί εντός του Ενωριακού Ναού της Μεταμορφώσεως ο Σωτήρος. Μετά από 354 χρόνια, με τις ενέργειες της Ενωρίας και με την βοήθεια ενός ευσεβούς δωρητή, έρχεται το αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Κυρία Ελεούσας. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός για την περιοχή μας, γιατί μετά από τόσα χρόνια έρχεται η εικόνα στην Κρήτη και είναι μια μεγάλη ευλογία για μας, έστω που έρχεται και το αντίγραφο. Είχαμε δει την ιστορία της, ήταν ένας πόθος της Ενωρίας. Η υποδοχή του αντιγράφου της εικόνας θα γίνει με λαμπρές τιμές την 5η 13 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στην Ενωρία Επισκοπιανού του Δήμου Χερσόνησου, όπου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερίνος, χωροσατούντος του Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου. Θα γίνει υποδοχή στις 7 η ώρα το απόγευμα της 5ης και μετά θα σχηματιστεί πομπή που θα έρθει στον Ιερό Ναό και θα γίνει μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου μας Πέτρας και Χερονήσου κυρίου Γερασίμου. Και το πρωί θα γίνει ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Οι διαστάσεις της εικόνας είναι 1 μέτρο και 80 πόντους στο ύψος και 80 πόντους στο πλάτος, η οποία αποτελεί εξαίρετο δείγμα κωνσταντινοπολίτικης τεχνικής της εποχής των Κομνηνών. Ο εφημέριος της Ενωρίας Επισκοπιανού εξέφρασε την ικανοποίησή του, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός. Ήταν γνωστό πολλά χρόνια ότι υπήρχε η εικόνα στη Ζάκυνθο, την είχαν εκεί και στο ιστορικό Βυζαντινό Μουσείο της Ζάκυνθου υπάρχει η εικόνα. Εμείς κάναμε αντίγραφο της εικόνας και η εικόνα αυτή θα παραμείνει ευλογία στην Ενωρία μας, θα είναι στο ναό της Μεταμορφώσεως ΕΣΑΗ για να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Το 1648, με την κατάκτηση της Κρητικής Υπαίθρου από τους Τούρκους, η εικόνα μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο για να προφυλαχθεί, ενώ 19 χρόνια μετά, ευσεβείς χριστιανοί μετέφεραν το σημαντικό κειμήλιο στη Ζάκυνθο. Η Παναγία Κυρία Ελεούσα Επισκοπιανή, υπαγόμενη στην Επισκοπή Χερονήσου Μονή της Κυρία Ελεούσης, στην οποία ανήκει η εικόνα, κοντά στο χωριό Βορίτσιο και Γούβες, είναι το σημαντικότερο κειμήλιο που πήγε στη Ζάκυνθο. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Πέτρας και Χερονήσου κυρίου Γερασίμου, υποδεχόμαστε την 5η 13 Ιουλίου το αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Χερελεούσας της Επισκοπιανής. Η Ενωρία Επισκοπιανού μερίμνησε για τη δημιουργία αντιγράφου της εικόνας, ενώ η υποδοχή της θα γίνει στην ανατολική είσοδο της Ενωρίας. Αγιογραφήθηκε στη Ζάκυνθο από έναν αγιογράφο, ο οποίος αγιογράφος πήρε τα πρότυπα της εικόνας από το μουσείο. Η εικόνα η παλιά είναι φθαρμένη. Τα πρόσωπα είναι ακριβώς τα ίδια που ήταν το 12ο αιώνα. Υπάρχουν, δεν έχουν φθαθεί τα πρόσωπα.